ένας από τους μεγαλύτερους μύθους του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν οι περιβόητες σχέσεις του Παναθηναϊκού με τον Όφη, λόγω της παρουσίας της οικογένειας Βαρδινογιάννη στο Τριφύλι για περισσότερο από 3 δεκαετίες και η ταυτόχρονη παρουσία του αείμνηστου Θόδωρου Βαρδινογιάννη αλλά και γενικότερα της οικογένειας στην κριτική ΠΑΕ. Οι πράσινοι είχαν μονίμως τη στάμπα του ισχυρού ιδιοκτήτη και οι μελανόλευκοι του παραρτήματος. Η αθηναϊκή ΠΑΕ αγόραζε όποιον παίχτη ήθελε από τους κριτικούς και τις χάριζε όποιον ήθελε να κάνει το αγροτικό του. Αυτά και άλλα πολλά έλεγε το αφήγημα των παραμυθάδων του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά η αλήθεια απέχει παρασάγκας. Το καλοκαίρι του 1979, με τη δημιουργία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η οικογένεια Βαρδινογιάννη μπήκε στον Παναθηναϊκό, ενώ ο Θόδωρος ενεπλάκη λόγω Κρήτης με τον Όφη. Μάλιστα, οι συσκέψεις για τις δύο ΠΑΕ γίνονταν στο διοικητήριο της οικογένειας Βαρδινογιάννη, τα πρώτα χρόνια στο Σύνταγμα και στην πορεία στο Μαρούσι. Ωστόσο, όσοι θεωρούν ότι λόγω συγγένειας ο Όφη άφηνε τον Παναθηναϊκό να κερδίζει, ενώ αντιθέτως χτυπούσε τα μάτς με τον Ολυμπιακό, πλανώνται πλάνιν ικτρά. Πριν δούμε τα γεγονότα, ας ρίξουμε μια ματιά στους σκληρούς αριθμούς. Σε 64 μάτς πρωταθλήματος από το 1979 ως το 2013 που η οικογένεια Βαρδινογιάννη αποχώρησε από το ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε σε 42 παιχνίδια, 16 μάτς ήταν ισόπαλα ενώ γνώρισε 6 ήττες. Ποσοστό επιτυχίας σε βαθμούς 73,9%. Ξέρετε ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό του Ολυμπιακού? Σχεδόν παρόμοιο, 72,59%. Οπότε άνθρακας ο θησαυρός. Παραμύθι δίχως δράκο. Ας δούμε συγκριτικά το αντίστοιχο ποσοστό με τις άλλες ομάδες πλην των μεγάλων του ΤΕΟΣ ΠΟΚ αλλά και της Θεσσαλονίκης που συμπληρώνουν τη δωδεκάδα των μόνιμων της Α Εθνικής. Με τον Πανιόνιο ο Παναθηναϊκός έχει ποσοστό βαθμών 76% και ο Ολυμπιακός 79,9%. Με τον Απόλλωνα Σμύρνης το Τριφύλι έχει 83,7% και ο Ολυμπιακός 79,7%. Με τον Εθνικό Πειραιώς η Πράσινη είναι στο 71,2% και η Ερυθρόλευκη στο 80,5%. Με την Ξάνθη ο Παναθηναϊκός είναι μόλις στο 65% και ο Ολυμπιακός στο 75,8%. Και τέλος με τη Λάρισα η Αθηναϊκή ομάδα έχει 71,3% και οι Πειραιώτες 69,8%. Πέρασε η μπάλα, γκολ, 1-1. Ισοφάριση για τους κριτικούς από τον Κουτσουπιά, αν δεν κάνω λάθος. Ακόμα και όσοι υποστηρίζουν ότι οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, η σχέση αγάπης και μίσους των δύο ομάδων αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο γεγονός ότι το δήθεν αδελφό σωματείο του Όφη στέρισε από τον Παναθηναϊκό πρωταθλήματα αλλά και ευρωπαϊκές εξόδους. Συνολικά ο Παναθηναϊκός γκέλαρε σε 22 παιχνίδια σε 16 σεζόν. Θέλετε να το ξαναπώ? 22 γκέλες σε 16 σεζόν. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε ούκο λίγες φορές τις φήμες για τους αγώνες με τον Όφη. Στις καφενειακές συζητήσεις όλα τα μάτς ήταν στημένα, αλλά στο γήπεδο ο Παναθηναϊκός πάθαινε συνεχώς ζημιές. Για να τα δούμε, για να πιστούν και οι άπιστοι θωμάδες. Τη σεζόν 1980-81 ο Παναθηναϊκός υποχρεώθηκε σε 2 ισοπαλίες κόντρα στον Όφη, 2 αποτελέσματα που εκτροχίασαν τους πράσινους από τη μάχη του πρωταθλήματος. Την επόμενη σεζόν, την 27η αγωνιστική, η εντός έδρας ισοπαλία με τον Όφη στέρισε το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό. Αν δεν είχε χαθεί αυτός ο πολύτιμος βαθμός, το Τριφύλι, δεν θα είχε οδηγηθεί στον μπαράζ του Βόλου με τον Ολυμπιακό, όπου έχασε τον τίτλο. Του μπαράζ που κρίνει τον τίτλο, προηγούνται με 2-0, ξαναβλέπουμε τον γκολ. Να ο Αναστόπουλος θα ξεφύγει και είναι το 2-0. Καρούλιας κάνει τον πάσιμο από αριστερά, μπαίνει στην περιοχή, κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά και το 2-1. Είναι το 2-1 από το Ζιάκο. Το σερί συνεχίστηκε και την επόμενη σεζόν, 1982-83, όπου ο Όφη υποχρέωσε και πάλι σε 2 ισοπαλίες τον Παναθηναϊκό, αφήνοντάς τον εκτός Ευρώπης. Προσπάθεια από τον Ντόκεν, το σούτ από το Λιβαθινό και είναι το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Αλεξίου,
με τον Καριώτη Αλεξίου μέσα στην περιοχή, κάνει το πλασέ και το 1-1. Στις 27 Ιανουαρίου του 1985, ο Όφης στέρισε την νίκη στον Παναθηναϊκό και ο μετέπειτα πρωταθλητής ΠΑΟΚ ξέφυγε 5 βαθμούς. Οι πράσινοι ψαλίδισαν τη διαφορά, αλλά δεν κατάφεραν να την καλύψουν. Τελικά γίνεται η σέντρα, κερδίζει την κεφαλιά, ο Βλαστός που κάνει το πλασέ και είναι η ισοφάριση για τον Όφη. Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα ο Όφη νίκησε με 4-3 τον Παναθηναϊκό. Στην εκπνοή του αγώνα, οι παίχτες των κριτικών χαρακτηρίστηκαν πουλημένοι όταν οι πράσινοι κέρδισαν πέναλτι. Αλλά μόλις το έχασε ο Σαραβάκος, αποθεώθηκαν. Μονάζιγα, μονόζιγα. Τότε ο Παναθηναϊκός είδε τη διαφορά από τους διώκτες του, Λάρισα, ΑΕΚ, Πανιόνιο και Άρη, να μειώνεται στον πόντο, έστω και αν στο φινάλε κατέκτησε το ντάμπλ. Τυριμόκος βγάζει και τη σέντρα, εκείνο Καριώτης κεφαλιά και 4-1. Είναι εκεί όμως ο Καραβίδας, το πάρει, σέντρα, κεφαλιά του Χαραλαμπίδη και 4-3. Ο Σαραβάκος στο πέναλτι, πέφτει ο Μητσέας και αποκρούει. Πέφτει ο Μητσέας, διατηρείται το 4-3, πέφτει ο Μητσέας και στέλνει την μπάλα κόρνερ. Στο φινάλε της επόμενης σεζόν 1986-87 η ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τον Όφη θα μπορούσε να του στερήσει ακόμα και την Ευρώπη. Αλλά η απεργία των τελευταίων αγωνιστικών ευνόησε όσες ομάδες δεν απήχαν. Μεταξύ αυτών και τους πράσινους. Ο Ίσης πιάνει το σουτ και σέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το Δεκέμβριο του 1987 το τριφύλι που σάρωνε στην Ευρώπη μετά τις προκρίσεις με Οσέρ, Γιουβέντους και Χόνβεν γνώρισε μια οδυνηρή ήττα από τον Όφη στο ΆΚΑ με το εκοφαντικό 5-2. Ένα αποτέλεσμα που οδήγησε εν τέλει εκτός Παναθηναϊκού το Βασίλη Δανιήλ. Ήταν τότε που είπε την περίφημη φράση «Είμαι 100 χρόνια μπροστά», αφήνοντας αιχμές για την απόδοση κάποιων παιχτών. Ρίζει την μπάλα, σπριντάρει, περνάει από τον Βαβακούλα, την γυρίζει την μπάλα στο Χαραλαμπίδη και 2-4 ο Όφη κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε άλλο ένα γκολ από τον Γρηγόρη Χαραλαμπίδη, το 2-5 για τον Όφη. Οι πράσινοι ιτήθηκαν και στο δεύτερο γύρο και έτσι έπαιξαν την έξοδό του στην Ευρώπη σε μια ζαριά στον τελικό του αιώνα κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Τσίμπος βγαίνει το σουτ και είναι το 2-1 για τον Όφη με το γκολ του Βάβουλα. Τη σεζόν 1988-89 ο Παναθηναϊκός πήρε μόλις έναν βαθμό στα παιχνίδια με τον Όφη με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός της μάχης του πρωταθλήματος μεταξύ του Ολυμπιακού και της μετέπειτα πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο Γεωργακόπουλος στο φάουλ. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα από τον Αντωνίου. Ο Παναθηναϊκός προηγείται στο 5ο λεπτό με τον Κώστα Αντωνίου. Αλλά στο 83ο λεπτό ο Βέρα έδωσε την ευκαιρία στον Μπατσινίλα με το πλασέ αυτό να ισοφαρίσει, να κάνει το 1-1 που ξαναβλέπουμε. Στις 24 Νοεμβρίου του 1991 ο Όφη μπλόκαρε τον Παναθηναϊκό προς όφελος της ΑΕΚ, ενώ κάτι ανάλογο έγινε και στις 27 Φεβρουαρίου του 1994. Την μπάλα πάνω στο Βαζέχα, όμως ο Βαζέχα θα κάνει αμέσως το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι, θα διώξει η Έμινα Έγαλμα, Χωσάδας Αμπό, Μακρύνιος Χιόντζος. Θεωρητικά ανώδυνη ήταν η ήττα των πρασίνων από τον Όφη στις 26 Μαΐου του 1996, αφού ο Παναθηναϊκός του Ρότσα στέφθηκε πρωταθλητής. Ωστόσο, μετά την γκέλα με τους κριτικούς, την προτελευταία αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός ήταν υποχρεωμένος να κερδίσει τον Εδεσαϊκό, αλλιώς θα έχανε το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ. Λάθος του Ζουνίδη, ο Φραντζέσκος βλέπει τον Ναβάτζικ και τον νικά με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο. Το δεύτερο γκολ του Όφη, ένα καταπληκτικό γκολ από τον Κώστα Φραντζέσκο. Τη σεζόν 1996-97 όλοι θυμούνται την περίφημη ισοπαλία με τον γκολ του Κουτσουπιά που άφησε εκτός Ευρώπης το τριφύλι του Βέρμιρ Ζάγετς. Πέρασε η μπάλα γκολ 1-1. Η ισοφάριση για τους κριτικούς από τον Κουτσουπιά, αν δεν κάνω λάθος. Ωστόσο και στον πρώτο γύρο ο Όφη είχε πληγώσει τον Παναθηναϊκό 2-2. Εκείνη η σεζόν είχε ξεκινήσει τραγικά με το θάνατο του σπουδαίου Θόδωρου Βαρδινογιάννη. Πάντως και τα επόμενα χρόνια, παρά την απουσία του Θόδωρου αλλά και την αποχώρηση του Γιώργου, ο Όφη στέρισε πολύτιμους βαθμούς από τον Παναθηναϊκό. Στις 29 Οκτωβρίου του 2000, ο πανάκριβος Παναθηναϊκός γκέλαρε με τον Όφη. Μπάλα δεξιότερα στον Καραγκούνη. Σέντρο Καραγκούνη για το κεφάλι του Λιμπερόπουλου. Η μπάλα είναι out. Η παλιά τώρα για τον Ιππηρώτη. Ευκαιρία μεγάλη για τον Όφη.
σώζει και πάλι ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Τη σεζόν 2006-2007 ο Παναθηναϊκός έχασε βαθμούς και στα δύο παιχνίδια με τον Όφη, με αποτέλεσμα να χάσει το τρένο για τους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League. Δεν το λες και λίγο. Λίγα μέτρα φόρα, 2-1. Στο 13, Όφη με τον Νουαφόρ γυρίζει, πέρασε η μπάλα, 2-2. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ο Όφη ισοφαρίζει με τον Τρούλιτς. Απέναντι από τον Εμπέντε, η μπάλα στα δίχτυα, 1-0. Ρίκου παίρνει την μπάλα, περνάει τον Άντονσον. Ο Μόρις περιμένει τον Εμπέντε και ο Εμπέντε τον Μόρις, παρεβάλλεται πανέξυπνα ο Φορίκουε και κάνει το 2-0 για τους γηπεδούχους. Νοαφόρ στη σέντρα ευκαιρία, τον χάνει και επιμένει ο Όφη, μπάλα στα δίχτυα. 3-0 για τον Όφη. Παδόπουλος με πλάτη στην αιστεία. Η πάσα για τον Ίβανσιτς από πλάγιο αυστριακό, η μπάλα στα δίχτυα. Κυρομέρο. Σε μια φάση που φάνηκε να ελέγχεται από τους παίκτες του Όφη, χάθηκε η μπάλα, το σουτ στα δίχτυα. Βγαίνει ο Σιφάκης από την εστία. Κανείς στην εστία, γκολ από τον Σαλπικίδη, 3-3. Λεοντίου με το δεξί, κεφαλιά του Σαλπικίδη μέσα στην περιοχή. Η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό πάνω στη γραμμή. Σώζουν οι παίκτες του Όφη, φοβερή φάση. Επιμένουν με το Σιφάκη και κρατούν οι γηπεδούχοι την μπάλα. Βλέπετε την αντίδραση στον πάγκο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Την επόμενη σεζόν, ο Παναθηναϊκός του Ζωσέ Πεσέιρο κατάφερε να χάσει μέσα από τα χέρια του το πρωτάθλημα. Αρχικά με την ήττα από την Ξάνθη και εν συνεχεία με την ήττα από τον Όφη. Απίστευτο. Αν ήταν έτσι οι φίλοι, τι να τους κάνει στους εχθρούς. Ο Παδόπουλος κράτησε την μπάλα, την έβγαλε έξω. Ο Σαλπικίδης 1-1. Ο Σταυρακάκης κάνει μια πάσα καταπληκτική για τον Σίμιτς. Ευκαιρία εδώ για ψαχνένα στήριγμα. Ο Σίμιτς γυρίζει γκολ. Ντρούλιτς, πέρασε η μπάλα, ευκαιρία ο Σφαγιανάκης, η μπάλα είναι γκολ, 3-1 για τον Όφη. Πόποβιτς, καλή κίνηση και το σουτ, φανταστικό γκολ, ένα γκολ όνειρο στο 77, 4-1 για τον Όφη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι κριτικοί έπιναν νερό στο όνομα του Ευεργέτη Θόδωρου Βαρδινογιάννη. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εποχής, στην τελευταία συνάντηση πριν από τα μάτς Παναθηναϊκού Όφη, Βαρδής, Γιώργος και Θόδωρος έλεγαν με μια φωνή να κερδίσει ο καλύτερος. Πάντως η τρέλα του Θόδωρου με τον Όφη ήταν τόσο μεγάλη που λέγεται ότι έφτασε στο σημείο να σπάσει μια τηλεόραση μετά από μια ήττα από τον Παναθηναϊκό. Ενώ δημοσιογράφοι που τους έζησαν λένε ότι το αφεντικό των κριτικών ξεκαρδιζόταν στα γέλια όταν έκανε καζούρα στα μεγαλύτερα ηλικιακά αδέρφια του. Τα όσα προαναφέραμε δεν αναιρούν το γεγονός ότι Παναθηναϊκός και Όφη είχαν διάβλο επικοινωνία στις μεταγραφές. Ωστόσο, μόλις 7 παίχτες των Μελανόλευκων έκαναν αυτή τη διαδρομή. Νίκος Νιόμπλιας, Αλέξης Αλεξούδης, Κώστας Κωνσταντινίδης, Γιάννης Σαμαράς, Βίκτορ Ούγκο Ντελγάδο, Κώστας Κιάσος και Θωμάς Λαυτσής. Πάντως από τον Όφη ψώνιζε και ο Ολυμπιακός, όχι με την ίδια συχνότητα, αλλά δύο πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές, τον Πέτρο Μαρινάκη και τον Ηλία Πουρσανίδη. Συγχρόνως, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στη σύγχρονη ιστορία του Όφη, ο Νίκος Μαχλάς, παρά τις φήμες, ουδέποτε ντύθηκε στα πράσινα και έκανε σπουδαία καριέρα στην Ολλανδία με Φίτεσε και Άγιαξ. Στο Φίτεσε, Νίκος Μαχλάς. Το καλοκαίρι του 1994, που τέθηκε το δίλημα Μαχλάς ή Αλεξούδης, ο Ρότσα επέλεξε τον δεύτερο και 3 χρόνια αργότερα το πουλάκι πέταξε για το Άρνεμ. Προφανώς, ελάχιστοι φίλοι του Τριφυλιού θυμούνται ότι το καλοκαίρι του 2001 ο Παναθηναϊκός επιχείρησε να εντάξει στο δυναμικό του το ελάφι του Όφη, τον Κώστα Σταυρακάκη. Ωστόσο, ο 23χρονος αμυντικός δεν τα βρήκε με τους πράσινους και έτσι έγινε ο πρώτος παίκτης των κριτικών που αρνήθηκε να μετακομίσει από το Ηράκλειο στην Αθήνα. Αυτή ήταν η σχέση στοργής και οργής του Παναθηναϊκού με τον Όφη.